Χαίρετε. Αυτό είναι το πρώτο Tau podcast. Δεν ξέρω πώς το Tau θα το πούμε λογικά. Και ουσιαστικά είναι talk about universities. Σε αυτό το podcast θα μιλάμε για τα πανεπιστήμια. Είμαστε τρίτο έτος πλέον. Έχουμε μια προϊστορία στα πανεπιστήμια. Έχουμε μια ιδέα του τι γίνεται. Αλλά δεν ξέρουμε τα πάντα για όλα τα πανεπιστήμια. Θα σας μιλήσουμε σε αυτό το podcast το συγκεκριμένο για το δικό μας πανεπιστήμιο, για τη δικιά μας σχολή. Okay. Και όσους δεν ξέρετε, είμαστε κινηματογράφου. Και από το επόμενο λογικά podcast θέλουμε να φέρουμε παιδιά καλεσμένους από διαφορετικές σχολές να μας μιλήσουν και αυτοί για τις δικές τους σχολές. Τώρα, άμα κάποιος από εσάς σκέφτεται να αλλάξει σχολή, π.χ. ή είστε τώρα τρίτη λυκείου και θέλετε να μπείτε σε κάποια σχολή, να έχετε μια ιδέα του πώς είναι να φοιτείς. Τέλος πάντων, σε μια σχολή, σε οποιαδήποτε σχολή. Δεν θα μιλήσουμε για καθηγητή συγκεκριμένο ή για μάθημα συγκεκριμένο. Θα μιλήσουμε γενικά πώς είναι να είσαι στη σχολή και τι μαθήματα έχουμε και πώς μπορούμε να... και πώς μας φαίνεται τρίτο έτος πλέον η σχολή μας. Και άμα άξιζε να μπούμε σε αυτή τη σχολή κάπως έτσι. Να πούμε ότι η σχολή μας είναι μια σχολή που πλέον έχει μπει σε όλα τα πεδία. Δηλαδή, όταν θα πας να κάνεις μηχανογραφικό, μπορείς να μπεις από όλα τα πεδία. Εγώ είμαι από γενικό, ναι, από γενικό λύκειο και από υγείας, με βιολογία δηλαδή, και ο Θαλής είναι από ΕΠΑΛ. Οπότε είναι εντελώς ανοιχτή σχολή. Είναι ΑΕΗ, όπως όλα πλέον, αλλά και πριν γίνουν όλα ΑΕΗ ήταν ΑΕΗ. Είμαστε απειθήτα. Ασχέτως που δεν είμαστε στο κάμπους, που θα συζητήσουμε λίγο για αυτό μετά. Yeah. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι όπως έχω γράψει χαμηλές βάσεις, αλλά έτσι όπως έχουν γίνει πλέον τα πράγματα, είναι πολύ παντού εύκολο να μπεις στη σχολή μας. Πολύ εύκολο να μπεις στη σχολή μας, γιατί παντού ήταν χαμηλές οι βάσεις φέτος. Και απλώς αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι και το παιδαγωγικό, ας πούμε, είναι σε όλα τα παιδιά πλέον, αλλά έχει σχετικά ψηλές βάσεις. Ενώ η σχολή μας είχε 11.800, 12.200, κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι είναι σχεδόν προστό από όλους τους μαθητές. Ναι. Και είναι πενταετούς. Ναι, είναι πενταετούς φοίτησης και στο τέλος το πτυχίο που παίρνεις είναι μάστερ. Δεν βγαίνεις με ένα απλό πτυχίο απειθήτα. Ξεκινάω λοιπόν εγώ λέγοντας τα θετικά της σχολής. Και θα τα διαχωρίσουμε λίγο θετικά, αρνητικά, αλλά υπάρχει κάπου μια μεσαίωδος, βρίσκεται σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, αρχικά είναι το μάστερ, όπως προείπα, ότι δεν βγαίνεις με ένα απλό πτυχίο. Δεν είναι πτυχίο ΙΕΚ φωτογράφου ή πτυχίο ΙΕΚ μοντέρ ή σκηνοθέτη. Είναι πτυχίο κινηματογραφιστή, που σημαίνει ότι όπου υπάρχει σετ, ταιριάζεις. Κάπως έτσι να το θέσω. Και αυτό είναι ότι σου ανοίγει πάρα πολλούς κλάδους. Δεν είναι να ασχολείσαι με ένα πράγμα που μετά μπορείς να πεις τελικά δεν θέλω. Όπως και εσύ για παράδειγμα. Yeah. Στην αρχή ήθελες ήχο, είχες μπει με mood, ξέρω εγώ, θέλω ήχο. Τελικά άλλαξε κατεύθυνση. Ναι. Yeah. Ωραία. Επίσης, κάτι που ακούω πάρα πολύ για τη σχολή μας. Και όταν μίλαγα με τα παιδιά της τρίτης λυκείου και φέτος και πέρσι, το έλεγαν. Έλεγε, yeah, θα ήθελα να μπω στη σχολή σου, αλλά δεν έχω εξοπλισμό. Τι γίνεται εδώ, Θαλή? Πες μου, φίλε. Έρχεται η σχολή μας και μάστερς και σου λέει: έχω όλο τον εξοπλισμό που θα χρειαστείς για πάντα μέσα στη σχολή. Ωραίο. Και θα σου τον παρέχω τζάμπα. Το θέλω. Ναι, για να κάνεις τα project της σχολής. Εδώ είναι λίγο κακό, ας πούμε. Δεν μπορείς να πάρεις ένα εξοπλισμό για να πειραματιστείς μόνος στο σπίτι. Πρέπει να έχει κάποιο όριο. Έχει πρώτα όριο ημερών και δεύτερον ότι πρέπει να δηλώσεις για ποιο μάθημα θα το χρησιμοποιήσεις. Το αρνητικό αυτό είναι ότι δεν θα μπεις και από το πρώτο έτος θα έχεις πρόσβαση σε όλο τον εξοπλισμό και μετά το τρίτο έτος θα σου ανοίξει ο εξοπλισμός για τα πάντα που έχουμε μέσα στη σχολή. Και η σχολή έχει τα πάντα από εξοπλισμό. Από φώτα, κάμερες, τι άλλο, καλώδια για το οτιδήποτε. Φώτα, κάμερες, γκίμπαλ, μοντάζ, υπολογιστές. Μπράβο, έχει, ναι. Έχει τα πάντα, οπότε δεν θα χρειάζεσαι τον τέλειο υπολογιστή στο σπίτι για να μπορείς να κάνεις ένα συγκεκριμένο project, μοντάζ, ξέρω εγώ, κάτι κάπως έτσι. Αυτό είναι πολύ θετικό γενικά και δεν θα έπρεπε ο εξοπλισμός
το έχουν στήσει πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να μην πρέπει να έχεις εξοπλισμό για να ασχοληθείς με τον κινηματογράφο. Μετά. Συνεχίζω. Από εγώ. Πες. Λοιπόν, φέτος εμείς το μάθαμε αυτό, δεν το γνωρίζαμε. Πλέον σαν τομέας, να το πω, σαν κομμάτι του κινηματογράφου, μέσα μπήκε και η παιδαγωγική, που σημαίνει ότι μπορούμε μετά να έχουμε στο πτυχίο μας, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, νομίζω άμα διαλέξεις κάποια συγκεκριμένα μαθήματα. Ναι, διαλέγεις κάποια συγκεκριμένα μαθήματα που κάποια είναι και υποχρεωτικά. Ναι. Και μετά, άμα διαλέξεις αυτόν τον κλάδο, μπορείς να πας να διδάξεις. Μπορείς να πας να διδάξεις. Σε μισό δευτεροβάθμια. Και δευτεροβάθμια και να πας ακαδημαϊκά. Αυτό, να... Ναι. Δηλαδή, θα μπορείς να μπεις σε πανεπιστήμιο, να γίνεις ακαδημαϊκός ή να δώσεις. Να γίνεις δημόσιος υπάλληλος. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Να κάνεις τις γιορτές σου, να κάνεις το καλοκαίρι σου και να παίρνεις και το στάνταρ μισθό σου το μήνα. Που σαν Ελλάδα είναι καλό ότι άνοιξε αυτό το μισθό για εμάς. Γιατί δεν υπάρχει πολλή δουλειά γενικά στο κομμάτι του κινηματογραφιστή στην Ελλάδα. Βασικά δεν είναι ότι δεν υπάρχει νομίζω πολλή δουλειά, είναι ότι δεν υπάρχουν τα ποσά που παίζουν έξω. Κατάλαβες, δηλαδή. Αλλά σίγουρα αυτό, αλλά εντάξει. Λίγο. Άμα είσαι ένας μέτριος, ζεις και δεν ζεις. Την κάνεις και τη δεύτερη δουλειά στο site. Κάπως έτσι. Τελευταίο θετικό είναι ότι οι καθηγητές γενικά ξέρουν που διδάσκουν. Οι περισσότεροι καθηγητές ξέρουν σε τι παιδιά διδάσκουν και είναι ευνοϊκοί ως προς το βαθμό. Δεν σε ζωρίσουν πάρα πολύ, ξέρεις, διάβασε για να περάσεις. Βέβαια παίζονται και πάρα πολλές μαλακίες και σκατά που, ξέρεις, από λίγο μαλακίες καθηγητές, αλλά οι περισσότεροι είναι κομπλέ και δεν θα σε κρατήσουν πίσω επειδή δεν διάβασες τον ήχο, για παράδειγμα, γιατί ο ήχος ξέρει ότι εσύ μπορεί να μην θες να ασχοληθείς με τον ήχο στη ζωή σου, οπότε δεν σε ενδιαφέρει, οπότε θα σου βάλει το πενταράκι σου. Κατάλαβες. Θα σε παιδέψουν, ναι. Μπράβο. Εγώ σε αυτό τουλάχιστον, για μένα που είμαι ο μαθητής που δουλεύει παράλληλα, ας πούμε, θέλω να έχω και μια πιο εύκολη να περάσουμε ένα 5. Δεν θα σου πω ότι θα σου βάλει 10 εύκολα, αλλά θα σου βάλει το 5 σου, θα σε ευνοήσει. Ωραία. Μέχρι εκεί είμαστε πολύ καλά. Κάποια αρνητικά γενικά που υπάρχουν στη σχολή. Όπως είπε και ο Νικόλας για τον εξοπλισμό, ότι δεν μπορείς να νοικιάσεις τα πάντα μέχρι το 3ο έτος, νομίζω. Μπορεί και να σου ανοίγει και περισσότερο το πεδίο πιο μετά. Αλλά σίγουρα μέχρι το 3ο έτος είσαι πολύ περιορισμένος. Μπορεί να πάρεις ήχο και κάμερα. Ναι, τα βασικά. Αυτά. Ένα άλλο αρνητικό είναι ότι. Ένα αρνητικό που δεν το σκέφτεσαι πολύ, ναι, πριν το δηλώσεις στη σχολή γενικά. Όπως είπε και ο Νικόλας πριν, δεν στεγαζόμαστε στο κέντρο του Λοπιθίδα που είναι κάτω. Ναι, πού είναι το κάτω τώρα. Στο κάμπους, βέβαια. Στο κάμπους. Ναι. Ναι. Δεν στεγαζόμαστε στο κάμπους. Είμαστε ξεχωριστά, είναι πλέον πάνω στη Σαυρούπολη. Φιλοξενούμε μαζί και ένα τμήμα της καλών τεχνών που έρχονται για γλυπτική, νομίζω, ή κάτι τέτοιο. Και έχουμε ένα κτίριο το οποίο δεν ξέρουμε με ποια κριτήρια έγινε σχολή. Ναι. Ήτανε καπνομάγαζο. Καπνομάγαζο, ναι. Οπότε υπάρχουν κάποια θεματάκια γενικά με τη θερμοκρασία, με το... τοποθεσία, να το πω. Εντάξει, λοιπόν, να συμπληρώσω. Πες. Να πω ότι γενικά σαν κτίριο είναι αυτό που είναι, εντάξει. Δεν είναι πολύ χάλια αυτό που είναι. Για πανεπιστήμιο, όχι. Όχι, θέλω να σου πω ότι θα μπορούσε να είναι πιο καθαρό. Θα μπορούσε οι τείχοι να μην βγάζουν λευκή μπογκιά όταν τους ακουμπάς. Είναι εκεί, πιστεύω, και είναι παλιό καπνομάγαζο, γιατί το καπνομάγαζο ουσιαστικά είναι μια αποθήκη. Και θέλουν να το παρομοιάσουν με στούντιο κάπως. Κατάλαβες, δηλαδή, ναι. Η σχολή μέσα έχει μικρά στουντιάκια τύπου που κάνουμε μάθημα σε κάθε στουντιάκι. Δηλαδή, ο ήχος έχει το χώρο του, η σκηνοθεσία έχει το χώρο της που έχει και αυτό ένα στουντιάκι μέσα, ας πούμε. Άμα θες να γυρίσεις κάτι, να γυρίσεις μια σκηνή για οτιδήποτε που σου δίνεται η ευκαιρία γι' αυτό, νομίζω σου κάθεται κουτί. Ναι, ναι. Έχει και εξωτερικό χώρο που είσαι μόνο εσύ, ναι. Έχει και εσωτερικά μικρά δωματιάκια που να κάνεις πολλούς διαδρόμους. Σκάλες. Έχει πάρκινγκ. Που είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Πολύ άλλο, μπράβο. Ναι. Οπότε εντάξει, δηλαδή είναι λίγο ανάμεικτο και εκεί. Και μεν καλό, και μεν λίγο το χειμώνα, ρε παιδιά, ανάφτεται το ρημάδι. Εντάξει. Και γενικά όλα τα καλών τεχνών, όλες οι καλών τεχνών του Οπιθήτα δεν στεγάζονται στο Οπιθήτα. Ναι. Το θεάτρο είναι στο κέντρο, στη Θέρμη είναι η μουσική. Εντάξει. Και κάποια τμήματα της καλών τεχνών και μπράβο, ναι. Και τώρα να πάρουμε λίγο πιο σημαντικό θέμα για το αρνητικό της σχολής,
που με καίει λίγο μέσα μου. Okay. Η σχολή έχει πολύ θεωρία μέσα της. Δηλαδή, όταν βλέπεις τα μαθήματα, βλέπεις μοντάζ, σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας, ήχο, παραγωγή, σκηνογραφία, σενάριο, ξέρω εγώ που... Εντάξει, κάποια ακούγονται και πιο θεωρητικά, αλλά όπως θεωρία κινηματογράφου, ιστορία κινηματογράφου, ιστορία τέχνης, αυτά τα τρία, ας πούμε, είναι κατά κόρον θεωρία. Σου λένε για ιστορία και θεωρία κινηματογράφου. Αλλά όλα τα μαθήματα διδάσκονται με έναν τρόπο που τα κάνουν πάρα πολύ θεωρητικά. Είναι σε επίπεδο να μην καταλαβαίνεις πώς είναι ένα real life set. Εντάξει, εγώ αυτό το έχω λίγο... με πονάει λίγο. Πώς το λένε, παράπονο. Okay. Λοιπόν, ωραία, εγώ αυτό το έχω λίγο παράπονο, γιατί δεν γίνεται να κάνεις δύο μεγάλα set και να μαθαίνεις πιο πολλά πράγματα από ό,τι μαθαίνεις 4 χρόνια στη σχολή. Γενικά σου προτείνουν να πειραματιστείς, αλλά δεν σε βοηθάνε να πειραματιστείς. Αυτό είναι το θέμα μου. Ναι. Εντάξει, γενικά, αυτό που έχουν προσπαθήσει και αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι όλα τα μαθήματα μαζί θέλουν κάπως να... όχι συνδυάζονται, να έχουν μια αλληλουχία το ένα μετά το άλλο. Να ταιριάζουν. Και ο τρόπος που γίνεται το μάθημα στα εξάμηνα, ουσιαστικά προσπαθεί να ταιριάζει όλο αυτό μεταξύ του. Και ο μαθητής, παύλα φοιτητής, να παίρνει τη γνώση συνολικά από όλα τα μαθήματα και να μπει σε ένα χώρο που δεν έχει διδαχθεί. Και αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα εκεί, που θεωρητικά μπορεί να στα έχουν πει, αλλά πρακτικά πρέπει μόνος σου σιγά σιγά να αρχίσεις να αντιμετωπίζεις αυτά τα θέματα. Κλείνοντας τώρα, να πούμε ότι η σχολή δεν είναι μια κακή σχολή. Το πτυχίο που παίρνεις δεν είναι, όχι, δεν είναι κακό, είναι πολύ καλό πτυχίο. Αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό δηλαδή. Αναγνωρίζεσαι παντού στον κόσμο για οτιδήποτε θες να πας να κάνεις και είναι πολύ δυνατό χαρτί. Δεν είναι μια δουλειά δημόσιου υπάλληλου, πρέπει να ψαχτείς, πρέπει να αφιερώσεις χρόνο και πρέπει να αφιερώσεις και χρήμα. Είναι κάτι δύσκολο και είναι ένα ρίσκο. Σχολή μου είναι, την προτείνω σε όποιον θέλει να μπει. Επίσης, άμα είστε πρωτοετής και θέλετε κάποια βοήθεια ή συνεργασία, χρωστάμε τα περισσότερα μαθήματα, οπότε μπορείτε να μας στείλετε ένα μηνυματάκι και... αυτά. Φίβες, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο ΤΑΟΥ. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Να πω ότι αυτό το επεισόδιο θα βγει πριν τα vlog. Έχω 2 έτοιμα vlog, αυτό το επεισόδιο θα βγει πριν τα 2 έτοιμα vlog. Να μας αφήσετε και κάτω στα σχόλια τις εντυπώσεις σας, να μας πείτε με ποια σχολή θέλετε να αρχίσουμε ίσως ή ποιοι ενδιαφέρεστε να έρθετε κιόλας να μας μιλήσετε για τη σχολή σας. Καλή συνέχεια. Τα ουτα 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 ουτα